Πάρη, τι γίνεται και πάλι, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, εσύ στο τέλος της εκπομπής φτάνεις και εμείς φτάνουμε εσύ στο Βόλο. Κοντεύετε. Καλά ρε Κώστα, είναι δυνατόν, εμένα οδηγώ, δεν φτάναμε. Πού έχω οδηγείς κιόλας. Καλά ρε Κώστα, φυσικά. Ωραία παιδιά, λοιπόν. Άρα όμορφος Βόλος σας περιμένει. Υπενθυμίζω και πάλι σήμερα Βόλος Αστέρας Τρίπολης. Τι ώρα είναι το παιχνίδι? 9:30. Μια χαρά. Την ώρα που είχε Bundesliga, έχει και Super League. Την ώρα που έχει και μπάσκετ. 100% την ώρα που θα έχει ξεκινήσει ήδη το παιχνίδι της εθνικής μας στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με την Τουρκία, αυτό το sold out. Και θα τελειώνει το κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής παίδων στο Ευρωμπάσκετ του Βαγγέλης Γιάνγκου. 100%. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη γειτονική χώρα. Με την ευχή κιόλας η ομάδα του πρώην προπονητή του Ηρακλή και Νίνο Ομοσπονδιακού Τεχνικού να πάει στον τελικό, ειδικά μετά και την ανατροπή κόντρα στο Ισραήλ. Ήδη αρκετοί ταξιδεύουν από σήμερα για τα Σκόπια. Ήδη αρκετοί οργανώνονται και άλλοι θέλουν να κάνουν διανυκτέρευση στην γειτονική χώρα. Έτσι, στα Σκόπια, όπως είπες. Ναι. Άλλοι να παραμείνουν κιόλας και να πάνε και να έρθουν κατευθείαν. Τουλάχιστον, Κώστα, είμαι χαρούμενος που κανείς δεν έχει να πει κάτι για αυτή την εθνική ομάδα. Άρα, μάλλον έχουμε μέλλον στους 16άριδες, ίσως κάτω των 16, αλλά πρέπει να προβληματιστούμε στις ηλικίες λίγο πιο πάνω. Γιατί κανείς δεν έχει να πει κάτι για αυτή την εθνική. Ανατροπάρα, είδα, διάβασα, μπράβο στα παιδιά, ενώ την παρέα του γιατρά νομίζω ότι βάλανε στο στόχαστρο και με πολύ σκληρή κριτική. Γιατί εγώ είμαι πάντα της λογικής, τα παιδιά δεν φταίνε πάντα. Κάποιοι άλλοι πρέπει να τους κρατάνε λίγο πιο προσγειωμένους και η εικόνα βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Και δεν μπορεί μια τέτοιου είδους ομάδα να μπορεί να μονταριστεί σε χρόνο ντετέ. Και βέβαια θα πρέπει όλες οι εθνικές ομάδες κάποιας χώρας να έχουν την ίδια μπασκετική λογική. Αυτή είναι η δικιά μου ταπεινή γνώμη. Από την Ανδρών μέχρι το τελευταίο κομμάτι. Για να λέμε ότι έχουμε και εμείς μια σχολή. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ναι. Εγώ πάντως που ήμουν χτες στο Ακρόπολης είδα ότι όλα τα βλέμματα είναι πάνω στο Γιάννη. Ναι, βέβαια. Έτσι εμφανίστηκε λίγο πριν το τζάμπολ και ενώ έχει τελειώσει η προθέρμανση κέρδισε το ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο που βρισκόταν στις κερκίδες του Νίκος Γκάλης. Κάτι ανάλογο έγινε και όταν η ομάδα πήγε στα αποδυτήρια και όταν επέστρεψε ξανά από εκεί. Τέλος πάντων η Γεωργία μας δυσκόλεψε του Ηλία Ζούρου στα δύο πρώτα δεκάλεπτα. Η εθνική ήταν πολύ καλύτερη στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο. Θεωρώ ότι έχει κλειδί το Λούτζι για την ανατροπή και εκείνο το τρίπο του Ντόρση όταν κάνει το 37-37 που είναι ακριβώς το 0 της επίθεσης και δίνει ψυχολογία στην εθνική. Να δούμε η εθνική η οποία πήγε να δικαιώσει εκτός από το μείον 9,5 του απογεύματος και το μείον 14,5 δεν βγήκε στην τελευταία φάση. Θα κινηθούμε στον ίδιο ρυθμό. Η εθνική που έπαιξε χωρίς το Γιάννη χτες κόντρα στην Τουρκία. Μάλιστα αλλάζει λίγο το handicap, ανεβαίνει από το 8,5 που άνοιξε από το ήδη τώρα λίγο πριν μιλήσουμε, πήγε στο συμπλήν 10,5. Δεν θα σταθώ με το αν θα βγει ο Γιάννης ή όχι πρώτο σκόρερ σε αυτό το παιχνίδι με τους συνολικούς πόντους του ματς. Θεωρώ πάντως ότι η εθνική είναι σε κατάσταση μονταρίσματος και της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ και των δύο πολύ σημαντικών παιχνίδιων που έχει με τη Σερβία εκτός αλλά και με το δύο παιχνίδια στα οποία έγιναν αφορά και χτες στη μεγαφωνική εγκατάσταση του Νίκος Γκάλης για κόσμο που θέλει να ταξιδέψει για να βρεθεί στο πλευρό της Σερβίας, στο πλευρό της Εθνικής στη Σερβία, διορθώνουμε συγχωρείς. Εγώ θα πάω με το συν 10,5. Έγιναν αφορά. Ναι, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν να πάνε στη Σερβία για να παρακολουθήσουν την εθνική από κοντά σε αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος ήταν στη θέση του στην πρώτη σειρά των επισήμων στην διάρκεια του χθεσινού παιχνιδιού, ο Βαγγέλης Γιώργιος. Τέλος πάντων, σαν πρόταση ημέρας θα σταθώ σε αυτό το συν 10,5, δηλαδή η εθνική μας να κερδίσει μέχρι 10 πόντους την Τουρκία, αν παίξει όπως έπαιξε κόντρα στην Γεωργία, με αυτό το διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το πρώτο, δεύτερο και το τρίτο, τέταρτο δεκάλεπτο. Θεωρώ πως θα το βγάλει αυτό το συν 10,5 και θεωρώ ότι το μεγάλο στοίχημα ή το μεγαλύτερο στοίχημα το οποίο υπάρχει σε αυτή την εθνική, έτσι όπως την είδα εχθές Κώστα μου, είναι η περίπτωση του Ιωάννη Παπαπέτρου και το κατά πόσο ο παίκτης ο οποίος είχε ξεκάθαρα ρόλα πρωταγωνιστή, όχι ηγέτη, αλλά πρωταγωνιστή στον Παθναϊκό όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ο πλέον παίκτης της Παρτίζαν υπό τις οδηγίες του Ζήλικο Μπρόδεβης, θα μπορέσει να έχει έναν παίκτη με συγκεκριμένο ρόλο ερχόμενος από τον πάγκο για να μπορέσει να βοηθήσει την εθνική να πετύχει τους στόχους της. Είναι ξεκάθαρα μάλιστα
Και χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στις στοιχηματικές εταιρείες δίνεται μοιρασμένο το ποσοστό της εθνικής το να πάρει όχι μετά. Δηλαδή να καταφέρει να ανέβει στο βάθρο, να είναι όχι απλά στους ημιτελικούς, αλλά να κερδίσει τουλάχιστον το μικρό τελικό. Δηλαδή είναι πιο πιθανό να μην πάρει η εθνική σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες μετάλλιο, να το αποφευθεί. Να αποφευθεί βέβαια αυτό το σενάριο, ναι, ναι, παρά να πάρει μετάλλιο. Για απόδοση μετάλλιο είναι 5 και να μην πάρει μετάλλιο είναι στο 1,80. Επαναλαμβάνω λοιπόν την πρόταση της ημέρας. Ελλάδα-Τουρκία στο παιχνίδι που θα κρίνει ουσιαστικά και, το, και την πρώτη θέση στο τουρνουά Ακρόπολης της φετινής χρονιάς. Συν 10,5 δηλαδή η εθνική μας θεωρώ πως θα κερδίσει, αλλά να μην κερδίσει πάνω από 10 πόντους. Μάλιστα. Ωραία, Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό δρόμο να ευχηθούμε και καλή, καλό φινάλε στην εκπομπή, Κώστα. Καλή μετάδοση σήμερα. Ευχαριστούμε τον Πάρη Τσελεπίδη.